Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα κοινωνικό δίκτυο, θα μιλήσουμε για το LinkedIn. Ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους επαγγελματίες και για να βρούμε δουλειά, αλλά και για να βρούμε νέους πελάτες. Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο την Έθελ Αγγελάτου, η οποία είναι LinkedIn Trainer και είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για το LinkedIn. Έθελ, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας και θα μας πεις όλα αυτά που αφορούν το LinkedIn. Άρα, τι είναι το LinkedIn και πού οφείλει την επιτυχία του? Καταρχάς, είναι ένα επαγγελματικό μέσο δικτύωσης. Πολλές φορές ο κόσμος το μπλέκει, ας το πούμε, τον μπερδεύει με το Facebook. Δεν έχει καμία σχέση όμως, πέρα από κάποιες βασικές λειτουργίες. Βοηθάει τον κόσμο όχι μόνο σε αναζήτηση εργασίας, όπως ο περισσότερος κόσμος πιστεύει. Βοηθάει στις πωλήσεις, βοηθάει στο να μπορέσει κάποιος να κάνει το branding του, ακόμα και όταν είναι μια εταιρεία, ένα marketing department. Γενικότερα βοηθάει στην πώληση με αυτή την εναλλακτική έννοια που έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε, τη λέξη branding. Μου λες λοιπόν ότι είναι σαν το Facebook με κάποιες βασικές λειτουργίες, αλλά τελείως διαφορετικό. Σωστά. Άρα, ποια είναι η κουλτούρα του LinkedIn? Εκεί είναι και η διαφορά, ότι ο ίδιος κόσμος μπορεί να μπει και στο Facebook και στο Instagram και στο LinkedIn. Ο τρόπος με τον οποίο όμως περιμένει να δει περιεχόμενο μέσα στο LinkedIn είναι διαφορετικός. Έχεις ένα άλλο καπέλο, ας το πούμε. Δηλαδή, περιμένεις να δεις business περιεχόμενο, περιμένεις να δεις πιο corporate λεκτικό σε οτιδήποτε. Ας πούμε, είναι σε μία ανάρτηση, ακόμα και τα images, όποιες φωτογραφίες, όποιες εικόνες υπάρχουν, σίγουρα έχουν μια κλίση πολύ πιο επαγγελματική. Μου είπες τη λέξη branding, ο όρος που ακούγεται όλο και περισσότερο. Διαβάζουμε άρθρα, διαβάζουμε και τα tips που θα πω σε λίγο, αφορούν πάλι το personal branding. Τι είναι το personal branding? Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που μπορείς να αναδείξεις τα ταλέντα σου και το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό σου υπόβαθρο, τι έχεις κάνει, τις σπουδές σου, την προϋπηρεσία σου, αλλά ο τρόπος που θα το κάνεις, γιατί το θέμα δεν είναι τι λες, είναι πώς το λες. Mm-hmm. Και το πώς το λες φυσικά εδώ έχει ψηφιακή διάσταση, θα πρέπει να ξέρεις και τον ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και τον marketing τρόπο. Καλούμαστε δηλαδή καθημερινά, είτε ως ιδιώτες, είτε κάποιος σε ένα τμήμα marketing, σε ένα τμήμα πωλήσεων, ακόμα και σε ένα τμήμα ανθρώπινο δυναμικού, να λειτουργήσει σαν marketeer. Άρα ουσιαστικά το personal brand χτίζεται μέσα από την εμπειρία και μέσα από τα πράγματα τα οποία έχεις κάνει. Είναι πάντα 100% αυθεντικό αυτό που βλέπουμε στους ανθρώπους? Αυτό που θα θέλαμε να δούμε θα ήταν αυθεντικό. Δυστυχώς όχι, δεν είναι και δεν είναι ψηφιακά αυτό που συναντάμε, γιατί είτε υπάρχει άγνοια, ο κόσμος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Όπως είπα, θέλει γνώσεις marketing και κάποιος μπορεί να μην τις έχει, αλλά να τις αποκτήσει με τη χρήση. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Θέλει λίγο αφοσίωση, λίγο επένδυση χρόνου. Αλλά δυστυχώς δεν παρουσιάζεται αυθεντικό το περιεχόμενο πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν, έχουν την ανάγκη να αναδείξουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν εξαιτίας της οικονομίας, της αγοράς, η οποία υποφέρει από ανεργία αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή δείχνουμε πιο πολλά προσόντα για να γίνουμε αρεστοί και να μας επιλέξουν. Ακριβώς. Προσπαθούν. Αλλά εκτιμώ όμως ότι αυτό τη διάρκεια της συνεργασίας φαίνεται και εκεί υπάρχει conflict. Και όχι μόνο στη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά ένα έμπειρο μάτι στο LinkedIn, ένας χρήστης ο οποίος είναι, ας πούμε, πάρα πολύ συχνός και εξοικειωμένος, μπορεί να δει πράγματα, μπορεί να δει από το λεκτικό κάποιου, όταν οι πληροφορίες ή μία δεν συνάδει, δεν μπορεί να ταιριάξει με την άλλη, οπότε θα φανούν κάποια πράγματα. Οπότε μιλάμε λοιπόν για ένα κοινωνικό δίκτυο που μας βοηθάει σε δύο πράγματα, όπως μας είπες, στο να βρούμε δουλειά και στο να βρούμε πελάτες. Θέλω να χωρίσουμε τη συζήτησή μας σε δύο σκέλη. Θέλω να σκεφτούμε το πρώτο σκέλος που έχει να κάνει με το να βρούμε δουλειά. Είσαι LinkedIn trainer, αλλά είσαι και σύμβουλος καριέρας. Σωστά. Πώς μπορεί ένας σύμβουλος καριέρας να βοηθήσει κάποιον ο οποίος ψάχνει εργασία? Καταρχάς, με το χτίσιμο του βιογραφικού του, πλέον έχουμε περάσει σε καινούργιες τεχνικές. Είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να πάει σε έναν ειδικό, πώς πηγαίνουμε σε έναν ειδικό για να γυμναστούμε, για να γυμνάσουμε είτε το πνεύμα μας. Σε ένα σύμβουλο marketing. Σε ένα σύμβουλο marketing, ασφαλώς. Σε ένα σύμβουλο για την ψυχή, ένα ψυχολόγο, σε ένα σύμβουλο υγείας, ευεξίας, σωματικής υγιεινής και ούτω καθεξής για το σώμα μας. Το ίδιο χρειαζόμαστε και έναν ειδικό για το branding μας, για το personal brand μας. Άρα, ένας σύμβουλος καριέρας μπορεί να στήσει το βιογραφικό ενός ανθρώπου, να του μάθει ποια είναι τα trends, οι τάσεις δηλαδή της αγοράς αυτή τη στιγμή, τι αναζητούν οι recruiters, αυτοί που ψάχνουν στελέχη για να τα στελεχώσουν, και φυσικά να μπορέσει να του μάθει όλους τους ψηφιακούς τρόπους, τα κανάλια επικοινωνίας, για να μπορέσει να το αναδείξει. Να του χτίσει τον brand του δηλαδή. Το επαγγελματικό του brand. Σωστά. Κάποιος ο οποίος ήδη εργάζεται, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να έχει ήδη 10-15 χρόνια προϋπηρεσίας, mm-hmm. πώς μπορεί να υποφεληθεί από έναν σύμβουλο καριέρας? Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη εργάζονται και εργάζονται αρκετά χρόνια, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις όπου εργάζονται 2-3 χρόνια, έχουμε και περιπτώσεις που εργάζονται πάνω από 15-20 χρόνια. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα και αυτοί των 3 ετών, εφόσον η αγορά
προχωράει τόσο γρήγορα. Οι τάσεις έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Στο βιογραφικό, στο πώς αναδεικνύεις τον brand σου. Φανταστείτε ότι σε ένα βιογραφικό, πλέον για να στήσεις το περιεχόμενο και να μπορεί να ανταποκριθεί σε πρακτικές SEO μέσα σε ένα LinkedIn, θα πρέπει οπωσδήποτε... Search Engine Optimization. Σωστά. Όπως ακριβώς έχουμε και στα sites. Mm-hmm. Δηλαδή, οι κατάλληλες λέξεις κλειδιά να οδηγήσουν ένα βιογραφικό να φανεί στα πρώτα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Για να γίνει αυτό είτε στο βιογραφικό είτε στο LinkedIn profile, θα πρέπει ένας άνθρωπος να φροντίσει όλο αυτό το λεκτικό και πολλές φορές να το βασίσει σε μαθηματική εξίσωση. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μια ολόκληρη επιστήμη, θα μπορούσαμε να πούμε. Αναφερθήκαμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εργαστεί για 15 και 20 χρόνια και ίσως τώρα να μην εργάζονται πλέον λόγω διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν. Μου έχει τύχει σε πελάτη μου να αναζητούμε κάποιο junior στέλεχος στο marketing και να μου έρχονται βιογραφικά ανθρώπων που ενώ η θέση είναι ξεκάθαρα για junior product manager, δηλαδή είναι η πρώτη θέση σε επίπεδο στο τμήμα marketing, να σου έρχεται βιογραφικό ανθρώπου που η τελευταία του θέση ήταν marketing director. Μάλιστα. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη. Ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί, ας το πούμε, και μάλιστα έχουν, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, χτυπηθεί πάρα πολύ τα υψηλόβαθμα στελέχη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους μισθούς οι οποίοι επικρατούσαν πριν από λίγα χρόνια, οι οποίοι ισχύανε, αυτή τη στιγμή να βγει κάποιος στην αγορά και να κάνει μια αίτηση με έναν τέτοιον μισθό. Οι προσδοκίες είναι πλέον πολύ χαμηλότερες των ανθρώπων και πρέπει οπωσδήποτε να βρουν κάποια εργασία για να μπορούν να στηρίξουν το σπίτι τους, να βγάλουν τα προστοζήν και να το κάνει conflict. Ένας marketing director δεν μπορεί να είναι ένα junior στέλεχος, νομίζω. Όταν μένεις 2 και 3 χρόνια εκτός αγοράς εργασίας και έχεις συνηθίσει και σε ένα lifestyle, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Και όχι μόνο εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το νηπιαγωγείο, η εκπαίδευση που τους παρέχεις, είναι απαραίτητο να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας. Πάνω σε αυτή την απελπισία, και δεν θα την πω μικρή, γιατί είναι μεγάλη δυστυχώς, ο κόσμος προσπαθεί, αφήνει ας πούμε περισσότερα δίχτυα και ό,τι ψάρια πιάσει. Αλλά φάζουμε δεν είναι έτσι. Μία άνω τελέ και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο Marketing in Practice και σήμερα μιλάμε για το LinkedIn Marketing και πώς ένα κοινωνικό δίκτυο, το LinkedIn, μπορεί να μας βρει δουλειά, αλλά μπορεί και να μας βρει πελάτες. Έθελ, ευχαριστώ και πάλι που είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, πριν το διάλειμμα μιλήσαμε για το πώς οι άνθρωποι στέλνουν τα βιογραφικά τους, ίσως και σε θέσεις που να μην ανταποκρίνονται στην εμπειρία τους. Στην ίδια αναζήτηση εργασίας που έκανα πρόσφατα, ψάχναμε ένα junior στέλεχος marketing και ήρθαν βιογραφικά όπου υπήρχαν κάποιοι νεαροί, οι οποίοι θα ήταν ιδανικοί για τη θέση ίσως και νεαρές, όμως είχαν κάνει κάποιο startup και υπογράφαν ως managing directors ή ως CEO σε ένα startup το οποίο ίσως να μην πέτυχε. Mm-hmm. Πώς τοποθετήσεις στον τρόπο που προβάλλουν εκείνοι τον εαυτό τους? Συνήθως αυτό το βλέπουμε από άτομα νεαρότερης επαγγελματικής ηλικίας, όπου δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει με μια ιδέα τους να φτιάξουν ένα startup, να το χτίσουν, θεωρούν ότι επειδή είναι στην υψηλότερη θέση ιεραρχίας, ότι... Και είσαι στη μοναδική. Κάποιες φορές ομολογουμένως, ναι. Κάποιες φορές δίνουν λοιπόν αυτό τον τίτλο στον εαυτό του CEO, founder κτλ. Το founder είναι απόλυτα σωστό, το CEO δεν είναι, γιατί για να είσαι CEO θα πρέπει να αποδείξεις, να το πω έτσι, ένα μεγάλο οργανόγραμμα κάτω από αυτή τη θέση. Οπότε εγώ θα μπορούσα να δώσω έναν πιο σωστό τίτλο π.χ. σε αυτό ως owner, ως general manager το ανώτερο. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσει να δοθεί ένας τίτλος όπως managing director και CEO. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί ένας τέτοιος τίτλος να σταθεί σε μια αγγελία, όπως είπες, για έναν junior άνθρωπο. Αν το δούνε αυτό, και εδώ ερχόμαστε και θα πατήσω ένα μικρό pause, εδώ ερχόμαστε να δούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε, σύμφωνα με την αγγελία που έχουμε δει, το βιογραφικό μας. Δεν είναι σωστό, και αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω γιατί γίνονται πολλά λάθη στην αγορά, δεν είναι σωστό να φτιάχνουμε πολλά βιογραφικά, να έχουμε, όπως λέω και εγώ, πολλά χρωματιστά φέιβολαν τα οποία να μοιράζουμε. Το προϊόν μας είναι ένα και θα πρέπει να το προστατεύουμε και να δημιουργούμε loyalty, όπως ακριβώς κάνουμε στο marketing και στις πωλήσεις. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Κάποιες φορές μέσα στο περιεχόμενό του να το διαφοροποιούμε λιγάκι ή να βάζουμε σε διαφορετική προτεραιότητα τα bullets μέσα στο περιεχόμενο, τα καθήκοντά μας κοινώς, σύμφωνα με μια αγγελία. Εκεί να το καταλάβω. Όταν χρησιμοποιούμε όμως βαρύγδουπους, πομπόδεις τίτλους, σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Δεν έχουν και επιστροφή. Ναι. Τα κανάλια για να βρεις δουλειά σήμερα είναι αρκετά. Φαντάζομαι αγγελίες, ίντερνετ, online και offline. Mm-hmm. Υπάρχει και το Facebook.
Μέσα από το Facebook μπορεί κάποιος να αναζητήσει εργασία ή μια επιχείρηση να ζητήσει κάποιον εργαζόμενο. Αυτό πήγα να σου πω. Μπορεί και έμεσα και άμεσα. Mm-hmm. Το άμεσα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Δηλαδή, μπορεί κάποια εταιρεία να έχει ανοίξει μια εταιρική σελίδα όπου να την λέει Careers at και το όνομα της εταιρείας. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο σπάνιο, στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι πιο σπάνιο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πρακτική που έχει αρχίσει και γίνεται λίγο περισσότερο γνωστή, γιατί το κοινό που αναζητούν συνήθως αυτές οι εταιρείες είναι μικρότερο, είναι νεαρότερο σε επαγγελματική ηλικία. Mm-hmm. Οπότε, πού θα τους βρουν εντός του Facebook. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα κανάλια τα οποία είναι λίγο πιο διαδεδομένα και πιο, νομίζω ότι είναι πιο σαφή και πιο μεστά αποτελέσματα στην αναζήτηση. Μας μίλησες για την προσαρμογή του βιογραφικού και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο στέλνουμε τα βιογραφικά μας. Το LinkedIn είναι πιστή μεταγραφή, αντιγραφή του βιογραφικού μας online ή θέλει την τροποποίησή του? Θέλει σίγουρα μια τροποποίηση, αλλά είναι στο κομμάτι του λεκτικού τι ακριβώς θα μεταφέρεις μέσα στο LinkedIn. Και εδώ αυτό δεν ισχύει για νεαρότερες ηλικίες, αλλά για μεγαλύτερες επαγγελματικά ηλικίες. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλά στοιχεία στο βιογραφικό τους, τα οποία είναι απόρριτα. Mm. Έχουν μεγέθη, έχουν ποσοστά. Αυτά δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο LinkedIn. Δημόσια. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί βέβαια με τα ποσοστά δείχνεις και την ικανότητά σου, ναι, τις επιτεύξεις σου. Επιλεκτικά, λοιπόν, μέσα σε ένα βιογραφικό μπορείς να τα στείλεις εσύ όπου θέλεις. Αλλά στο ίντερνετ να τα έχεις ανερτημένα είναι λάθος. Πολύ σύντομα. Είναι εύκολη ή δύσκολη υπόθεση το να φτιάξεις ένα σωστό LinkedIn? Ένα σωστό βιογραφικό στα LinkedIn. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Ωραία. Βάζουμε δεύτερη ανωτελεία και πάμε να δούμε πού κινείται η αγορά εργασίας σήμερα. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το καριέρα.gr. Τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν φέρει νέα δεδομένα σε επαγγελματικό επίπεδο, τόσο για όλους εκείνους που αναζητούν εργασία, όσο και για τους εργοδότες. Τι θα πρέπει να προσέξει όμως ένας υποψήφιος και πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελός του στην πράξη? Καταλληλότερη για να μας απαντήσει σε αυτά καθώς και σε άλλα ερωτήματα δεν είναι άλλη από τη Γενική Διευθύντρια του Καριέρα.gr Μαντώ Πατσαούρα. Πείτε μας μερικά λόγια για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας στη χώρα μας σήμερα. Η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα που παρουσιάζεται στο καριέρα.gr, έχουμε μια αύξηση των αγγελιών από χρόνο σε χρόνο της τάξης του 10%. Υπάρχουν κλάδοι που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα, όπως είναι οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και κλάδοι οι οποίοι υπόσχονται τη δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων τώρα και στο μέλλον, όπως είναι ο κλάδος της πληροφορικής και του τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλά, ωστόσο, αρκετοί είναι οι εργοδότες οι οποίοι εκφράζουν τη δυσκολία να βρουν υποψήφιους με το κατάλληλο προφίλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι γνωστό ότι 6 στους 10 εργοδότες εκφράζουν μία δυσκολία κάλυψης των ανοιχτών τους θέσεων και σαν λόγους δυσκολίας της κάλυψης αυτής χαρακτηρίζουν την έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, την έλλειψη εμπειρίας, την έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων, αλλά και την έλλειψη των ίδιων των υποψηφίων που θεωρούν ταλέντα. Ως λόγους δυσκολίας κάλυψης των θέσεων τους αναφέρουν την έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, την έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων, την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη εμπειρίας. Νομίζω στις μέρες μας και ειδικά αν κοιτάξουμε συγκεκριμένα μερικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα την πληροφορική, υπάρχει έλλειψη γνώσεων σε νέες γλώσσες προγραμματισμού, για παράδειγμα, που κάνουν πολύ δύσκολο το έργο αναζήτηση υποψηφίων από πλευράς εργοδοτών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει δυναμικά στην ζωή μας, όχι μόνο στην κοινωνική, αλλά και στην επαγγελματική. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι υποψήφοι για να τα χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο και φυσικά προς όφελός τους? Ένας υποψήφιος πρέπει απλά να είναι πολύ προσεκτικός στο πώς παρουσιάζει τον εαυτό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος να τον αποτρέπει από το να τα χρησιμοποιεί. Γιατί καλός ή κακός είναι ένα νέο σημείο επαφής με εργοδότες.
τα νέα αυτά κανάλια. Και πρέπει αυτά τα νέα σημεία επαφής ή ό,τι σημείο επαφής υπάρχει αυτή τη στιγμή να το αξιοποιούμε για να έρθουμε πιο κοντά σε επαφή με τον υποψήφιο εργοδότη μας. Απλά πρέπει να φροντίσουμε το προφίλ που παρουσιάζουμε σε κάθε μέσο να είναι ίδιο με το προφίλ που γενικότερα θέλουμε να φτάνει και στα μάτια του υποψήφιου εργοδότη. Γιατί οι εργοδότες αναζητούν αυθεντικούς ανθρώπους. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποια αναντιστοιχεία όσον αφορά, για παράδειγμα, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θεωρείται πιο επαγγελματικό, όπως είναι το LinkedIn, mm-hmm. με το Facebook, που θεωρείται ότι είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι, φυσικά. Αυτά τα μέσα, σε αυτά τα μέσα δημοσιεύονται πληροφορίες που αφορούν εμάς τους ίδιους. Άρα και οι πληροφορίες αυτές είναι δημοσιοποιημένες. Άρα ο εργοδότης μπορεί πολύ εύκολα να τις αναζητήσει και να τις εντοπίσει. Άρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε να παρουσιάζουμε τα καλύτερα στοιχεία του εαυτού μας, με αυθεντικότητα προφανώς, αλλά τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν κιόλας να φτάσει το μήνυμα που θέλουμε στον υποψήφιο εργοδότη. Και πρέπει να προσπαθούμε το μήνυμα αυτό να είναι το ίδιο σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι το personal branding? Personal branding, να πούμε απλά, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις τον εαυτό σου, τα skills σου, τις δεξιότητές σου σε οποιοδήποτε μέσο με το οποίο μπορεί να έρθει ένας υποψήφιος εργοδότης σε επαφή μαζί σου. Τι θα πρέπει έτσι να κάνει ο υποψήφιος για να χτίσει σωστά το personal branding του? Καταρχήν, νομίζω ο υποψήφιος πρέπει να αναζητήσει αρκετές πληροφορίες σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει. Αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κλάδος που τον ενδιαφέρει, π.χ. πληροφορική, ή αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία θέσεων που τον ενδιαφέρει, ή πωλήσεις, ή εξυπηρέτηση πελατών, νομίζω θα πρέπει να βρει ποια είναι αυτά τα σημεία που θα τον κάνουν να διαφοροποιηθεί από άλλους υποψηφίους. Από την πλευρά των εργοδοτών, τι θα πρέπει να προσέχουν κατά την αναζήτηση ενός υποψηφίου? Όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξήσει τα σημεία επαφής του υποψηφίου με τον εργοδότη, αντίστοιχα το έχουν κάνει και για τους εργοδότες. Άρα και οι εργοδότες έχουν πλέον πολλά σημεία στα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή με έναν υποψήφιο και να μάθουν πληροφορίες για εκείνον. Οι εργοδότες πλέον θα λάβουν ένα βιογραφικό, αλλά νομίζω ότι δεν θα βασιστούν μόνο σε αυτό ή δεν θα έπρεπε να βασιστούν μόνο σε αυτό, τη στιγμή μάλιστα που δεν δίνουν σημασία μόνο σε τεχνικές δεξιότητες, αλλά δίνουν και σε προσωπικές δεξιότητες. Επιστρέφουμε στο Marketing in Practice, μιλάμε για το LinkedIn Marketing και ακούσαμε την συνέντευξη από το career.gr. Μια online πλατφόρμα αναζήτησης προσωπικού που φέρνει σε επαφή εργοδότες και εργαζόμενους. Αυτό είναι ένας τρόπος για να βρει κάποιος δουλειά ή ένας εργοδότης να βρει κάποιον υποψήφιο. Ποια άλλα κανάλια υπάρχουν, Έθελ? Εκτός από το LinkedIn, που είναι πλέον αρκετά διαδεδομένο και στην Ελλάδα, θα μιλήσω πρώτα για, ας πούμε, κανάλια τα οποία είναι πιο διαδεδομένα στο εξωτερικό, αλλά πλέον έχουν αρχίσει και γίνονται γνωστά στην Ελλάδα. Είναι το LinkedIn και το Glassdoor. Mm-hmm. Το Glassdoor πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι ένας τρόπος να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και για να πας σε μια συνέντευξη, πώς θα τη διαχειριστείς, αλλά και να αναζητήσεις προσωπικό. Όσον αφορά στην Ελλάδα, φυσικά είναι το career.gr, το Career Builder Greece δηλαδή αλλιώς, mm-hmm. το skywalker.gr και το Career in Progress. Νομίζω ότι είναι τρία αρκετά διαδεδομένα κανάλια. Και διαφορετικά, βρίσκει διαφορετικές αγγελίες νομίζω στο καθένα. Κάποιες φορές μπορεί να είναι κοινές, αλλά πολλές φορές είναι και διαφορετικές. Πρέπει να τα ψάχνεις όλα. Αν πραγματικά είσαι ενεργός στην αναζήτηση εργασίας. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος όταν φτιάχνει το προφίλ του στο LinkedIn? Ωραία ερώτηση. Τρία νομίζω ότι είναι τα πιο κύρια πράγματα. Το ένα είναι, μάλλον τα δύο πρώτα συνάδουν το ένα με το άλλο στο τι προσπαθούν να αναδείξουν. Είναι η φωτογραφία και το summary ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Είναι η βιτρίνα του, να το πούμε έτσι. Οπότε πρέπει να είναι καλοποιημένη, πρέπει να είναι περιποιημένη και χρειάζεται να επενδύσεις χρόνο σε αυτό. Από το να βγάλεις μια πολύ καλή φωτογραφία, ίσως και επαγγελματικά. Και στο summary είναι το μόνο σημείο το οποίο μπορείς να μιλήσεις στον αναγνώστη σου. Από εκεί και πέρα, το λεκτικό που θα χρησιμοποιήσεις μέσα στο προφίλ σου συνάδει πάρα πολύ με το βιογραφικό σου. Οπότε εκεί είναι σαν να δεν κάνεις δεύτερη δουλειά. Είναι σαν να μεταφέρεις κάποια πράγματα, όπως είπαμε και πριν. Mm. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο θα πρότεινα. Στις
πληροφορίες που μπορείς να δώσεις, τα contact details, δηλαδή τα προσωπικά σου στοιχεία, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, θα πρέπει να βάζουν το κινητό τους για να δίνουν άμεση προσβασιμότητα στους ανθρώπους που είτε αναζητούν προσωπικό, αλλά και συνεργασίες να μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί σου. Μέσα στο LinkedIn έχουμε και εργοδότες, έχουμε και εργαζόμενους. Θα πρότεινες, θα συμβούλευες μάλλον κάποιον υποψήφιο να χτυπήσει εκείνος την πόρτα του εργοδότη? Φυσικά και να το κάνει. Πλέον έχουν αλλάξει εποχές, απλά πάντα θέλει προσοχή, πάντα θέλει μια επικοινωνία με το γάντι, όπως λέμε, όπως θα έκανε και κάποιος αν προσπαθούσε να βρει έναν συνεργάτη. Άρα, ναι, μπορούμε να πλησιάσουμε στελέχη, πλέον τα έχουμε όλα στην ποδιά μας, να το πω έτσι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους απευθείας, δεν έχουμε πόρτες να μας εμποδίζουν στο να επικοινωνήσουμε, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή στην αιμονή, να μην υπάρχει μια αιμονή αν τυχόν κάποιος δεν απαντάει, να τον πιέσουμε. Επαγγελματικά πρέπει να κρατήσουμε κάποια όρια, σύν' ότι το λεκτικό μας θα πρέπει να είναι σωστό, ο τόνος μας καθαρά επαγγελματικός, να μην χρησιμοποιούμε γκρίγκλις. Τα ορθογραφικά φυσικά. Φυσικά. Έτσι, το ύφος μας. Αν αλλάξουμε θέση, ένας εργοδότης πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το LinkedIn εκτός από το να βάλει μια αγγελία στα jobs? Φαντάσου ότι είναι σαν να έχεις μια τεράστια δεξαμενή στελεχών, όπου μπορείς να έρθεις άμεσα σε επαφή μαζί τους, να τους στείλεις ένα μήνυμα. Υπάρχουν μάλιστα και εργαλεία συνδρομητικά μέσα στο LinkedIn, όπου μπορείς να διεισδύσεις ένα δίκτυο ανθρώπων που δεν έχεις δικτυωθεί πιο πριν, που δεν έχεις συνδεθεί μαζί τους. Και είναι χρήσιμο να πούμε εδώ ότι μπορείς με τα συνδρομητικά αυτά εργαλεία να πεις ότι ψάχνω ανώτερα στελέχη από manager και πάνω, με 5 χρόνια προϋπηρεσίας, σε αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες. Ακριβώς. Που να έχουν δουλέψει, που μπορεί να ξέρουν και το αντικείμενό σου, άρα μπορεί να είσαι πολύ στοχευμένο. Μια στοχευμένη αναζήτηση με πάρα πολλά φίλτρα που να σου βγάλει τους 10 επόμενους υποψηφίους που μπορεί εσύ να αναζητάς. Μιλάμε τώρα από ένα κοινό 530 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παγκόσμια, έτσι. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πόσοι είναι οι χρήστες του LinkedIn. Περίπου 1.400.000. Είναι μεγάλο το. Είναι καλό. Το ποσοστό. Σταδιακά έχουμε αυξηθεί, αλλά τώρα πάμε πολύ. Ανεβαίνουμε αρκετά πολύ πιο επιταχυμένα από πριν. Πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα να δούμε κάποια tips για το πώς μπορεί κάποιος να χτίσει το personal brand του και μόλις επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για το δεύτερο σκέλος του LinkedIn, πώς μπορούμε να βρούμε υποψήφιους πελάτες. Okay. Πάμε να δούμε τα σημερινά tips. Το personal brand ενός επαγγελματία είναι το άειλο άθροισμα των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την επαγγελματική του καθημερινότητα. Είναι δύσκολο να σχεδιάσει κάποιος το δικό του personal brand, όμως εγώ θα σας δώσω κάποια tips, κάποιες ιδέες, κάποια ρεθίσματα για να σχεδιάσετε το δικό σας personal brand. Το πρώτο που έχω να σας προτείνω είναι να είστε απλοί και προσιτοί. Πρέπει να ξεχωρίζετε, πρέπει να είστε bold. Αλλά θυμηθείτε ότι αν κρύβεστε μέσα σε ένα γραφείο ή πίσω από μια οθόνη υπολογιστή, κανείς δεν θα ασχοληθεί μαζί σας. Βγείτε έξω, κάντε γνωριμίες. Πρέπει πολλές φορές να δείχνετε τον πραγματικό σας εαυτό. Μην χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα μόνο ως εργαλείο marketing. Δείξτε, πάντα με προσοχή, κάποιες στιγμές από την καθημερινότητά σας. Είναι ωραίο οι άνθρωποι να βλέπουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά σας. Γνωρίστε και καταλάβετε καλά τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε. Συγκεντρώστε πληροφορίες. Η πληροφορία είναι δύναμη. Και βέβαια, μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση θα γίνετε experts, ειδικοί στον κλάδο σας. Και θυμηθείτε ότι όλοι οι άνθρωποι αναζητούν έναν expert για να απαντήσει τις απορίες τους. Άρα θα αποκτήσετε δύναμη. Δικτυωθείτε αμφίδρομα. Δημιουργήστε γνωριμίες και σχέσεις που δεν στέκονται σε ένα τυπικό χαίρο πολύ, αλλά οδηγούν στο πες μου κι άλλα. Διατηρήστε μία αναλυτική λίστα με τις επαφές σας. Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο και κάποια σχόλια. Αυτά τα σχόλια θα σας βοηθήσουν μελλοντικά να θυμηθείτε πράγματα που λογικά είναι να ξεχάσετε μέσα στην δύσκολη καθημερινότητα που περνάμε. Δημιουργήστε ένα ισχυρό value proposition, δηλαδή μία πρόταση αξίας. Σε τι διαφέρετε από έναν άλλον επαγγελματία? Τι είναι αυτό που θα προσφέρετε σε μία νέα γνωριμία? Τι είναι αυτό που σας κάνει ξεχωριστό? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε marketing σε προϊόντα και σε υπηρεσίες. Και δώστε πίσω στην κοινωνία που δραστηριοποιείστε. Δώστε αγάπη. Ασχολείστε με φιλανθρωπίες. Οι άνθρωποι θυμούνται πάντα αυτές τις ενέργειες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη δημιουργία του δικού σας personal brand. Και μετά τα tips για το personal brand, ας εξερευνήσουμε περισσότερο το LinkedIn, αλλά με ποια πλευρά τώρα, με την πλευρά της ανέβρεσης των πελατών. Πώς μπορεί λοιπόν ένας επιχειρηματίας να βρει πελάτες μέσα από το LinkedIn, Έθελ?
Καταρχάς πρέπει να έχει προφίλ, πρέπει να είναι μέσα στην πλατφόρμα και σίγουρα να φροντίζει να έχει αναδείξει καταρχάς τη δική του προϋπηρεσία και ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν. Πολλοί αυτό δεν το καταλαβαίνουν, αλλά για να σε εμπιστευτεί ένας πελάτης, για να μπορέσει να ολοκληρώσει μία πώληση, είτε σε προϊόν είτε σε υπηρεσία, θα πρέπει να σε εμπιστευτεί. Άρα ο παρονομαστής για να κάνεις business μέσα στο LinkedIn είναι να μπορέσεις να διασφαλίσεις, ας το πούμε, μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη σου. Και επειδή είναι ψηφιακό περιβάλλον, αυτό θέλει οπωσδήποτε πληροφορία. Πρέπει να δει πληροφορία ο δυνητικός πελάτης. Δεν ξέρω αν είναι σωστή σύγκριση, αλλά στο Facebook έχουμε τα fan pages. Mm-hmm. Στο LinkedIn έχουμε τα company pages. Σωστά. Πρέπει μία επιχείρηση να έχει φτιάξει, να δημιουργήσει το δικό της company page. Απαραίτητα. Μάλιστα, θα μπορούσα να πω ότι κατόπιν ενός website, ενός χτισήματος website, το δεύτερο επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει μια εταιρεία είναι να χτίσει την εταιρική της σελίδα στο LinkedIn. Είναι το σημείο αναφοράς της για όλα τα στελέχη που βρίσκονται εκεί. Άρα δηλαδή φτιάχνουμε το προφίλ μας, σωστή πληροφορία, φτιάχνουμε το company page μας. Σωστά. Και μετά πώς βρίσκουμε leads, πώς βρίσκουμε ψήφιους πελάτες, με ποιες τεχνικές. Ό,τι γίνεται, γίνεται, αλλά θέλει πολλή επένδυση χρόνου και θέλει σωστό τρόπο. Αυτό που λέγαμε με το marketing είναι το πώς το κάνεις. 2-3 πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι, και αυτό γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ, η πώληση δεν μπορεί να είναι αυτό που λέμε hard sell, άμεση, να εγκλωβίσεις τον πελάτη σου. Θα πρέπει να τη χτίσεις σιγά σιγά, να χτίσεις πρώτα σχέση. Και για να χτίσεις σχέση, το κλειδί είναι μόνο ένα. Θα πρέπει να μοιραστείς γνώση. Στο LinkedIn, δηλαδή, για να σου λειτουργήσει σαν μηχάνημα, αν το πούμε έτσι, θα πρέπει πρώτα να μοιραστείς τη γνώση σου for free. Φυσικά, όχι όλους τους θησαυρούς σου, αλλά αρκετά πράγματα ώστε να καταλάβει ο άλλος ότι είσαι opinion leader στην αγορά. Διαμοιράζουμε το ίδιο περιεχόμενο σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, βάζω το ίδιο πράγμα στο LinkedIn page, βάζω το ίδιο πράγμα στο fan page, στο προφίλ μου στο Facebook, στο Instagram ή στο Twitter. Αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με την εταιρεία και το αντικείμενό της. Συνήθως όχι, γιατί μιλάς στο ίδιο κοινό, αλλά αυτό που λέγαμε πιο πριν, με άλλο καπέλο, με πιο business γλώσσα. Ή π.χ. μέσα στο LinkedIn μπορεί να έχει πιο πολύ εταιρικά νέα, ενώ πιο fan νέα μέσα στο Facebook. Στο Facebook. Τι συμβουλή θα έδινες σε όσους δεν έχουν σήμερα LinkedIn προφίλ ή το έχουν ημιτελές ή απλά έχουν μπει να δουν πώς είναι, δεν έχουν company page στο LinkedIn? Σίγουρα θα πρέπει να φτιάξουν, πλέον θα είναι εκτός της αγοράς, δεν θα υπάρχουν επαγγελματικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, αν δεν έχουν LinkedIn profile. Δεν μπορεί ένας τέλεχος να νοείται ότι υπάρχει μέσα στην αγορά, ότι οσμίζεται αυτά που γίνονται, αν δεν έχει ένα προφίλ στο LinkedIn. Σαφώς σήμερα γνωρίσαμε το LinkedIn καλύτερα, συζητήσαμε για το πώς ένας υποψήφιος μπορεί να βρει μια δουλειά, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό και μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι μέσα από το LinkedIn μπορείς να βρεις και υποψήφιους πελάτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο που, στο λέω σίγουρα και από την συμβουλευτική μου εμπειρία σε επιχειρήσεις, είναι ένα εργαλείο που δεν χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Είχαμε μία εξαιρετική κουβέντα, γνωρίσαμε το LinkedIn καλύτερα. Σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανίδιοι.